Καταρχάς, να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Παϊωάννου και φυσικά στο κτίριο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το κοινό σας για τη σημερινή παρουσία και ειδικά το περιοδικό σας για την τιμητική πρόσκληση. Και θέλω να τονίσω το επίμονο έργο που έχετε παράξει όλα αυτά τα χρόνια και μοναδικό, γιατί το συνεχίζετε με κέφι και εδώ και πολλά χρόνια και βοηθώντας τον τεχνικό κόσμο εξαιρετικά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς και ο πατέρας μου δίπλα μου που βρίσκεται σας ευχαριστεί από την καρδιά του. Οπότε σας ευχόμαστε και εμείς καλή επιτυχία. Μπορείτε να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Αμέσως. Ναι, ναι. Ξεκινώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ και να παρουσιάσω το έργο του γραφείου. Είμαι η Ελένα Μακρίδου και εκπροσωπώ το αρχιτεκτονικό γραφείο Μακρίδης και Συνεργάτες. Μία ομάδα 30 εξαιρετικά δημιουργικών ανθρώπων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ένα γραφείο με μακρά πορεία στον χώρο της αρχιτεκτονικής που ιδρύθηκε το 1978 από τον Πέτρο Μακρίδη και σήμερα, έχοντας περάσει στη δεύτερη γενιά, συνεχίζει το δημιουργικό έργο σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την ομαδικότητα, αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα κάθε μέλους της ομάδας. Το διάστημα αυτών των χρόνων, το γραφείο έχει την τύχη να ασχοληθεί με πολλές πτυχές της αρχιτεκτονικής και να υλοποιήσει μία σειρά από ενδιαφέροντα έργα στον τομέα της κατοικίας, του τουρισμού, των χώρων εκπαίδευσης, των γραφείων κλπ. Έργα που μελετήθηκαν τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, σε μια περίοδο στην Ελλάδα καθόλου ιδανική, θα έλεγα, για τους μηχανικούς. Κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε αρχικά έναν τρόπο προσέγγισης των έργων που έχουμε υιοθετήσει και στη συνέχεια να σας παρουσιάσουμε ένα πρόσφατο, υλοποιημένο, μεγάλο έργο. Κάθε έργο για μας είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό γιατί ο τόπος, το κλίμα, οι προδιαγραφές, οι χρήστες και οι ανάγκες, βεβαίως, είναι διαφορετικές. Για μας η αρχιτεκτονική δεν είναι θέμα στυλ, αισθητικής ή μορφής. Έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα στις τοπικές συνθήκες, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του αποδέκτη και την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς του. Υπάρχει όμως πάντα ένα κοινό νήμα στα έργα μας και το νήμα αυτό είναι οι σχεδιαστικές αρχές, οι παράμετροι σχεδιασμού που θέτουμε σε κάθε έργο και λίγο πολύ είναι κοινές. Έτσι, έχουμε καταγράψει μια σειρά παραμέτρων σχεδιασμού που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και μέσω αυτών θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τα έργα των τελευταίων χρόνων. Πολύ, πολύ σύντομα, πριν περάσουμε στο έργο το οποίο θα δούμε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Έτσι, λοιπόν, για μας είναι πολύ σημαντική η ταυτότητα του κτηρίου. Το να δημιουργούμε είτε ένα τοπόσιμο, είτε να δημιουργούμε έργα τα οποία εντάσσονται πολύ όμορφα στο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντική για μας και η αειφορία, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον σκιασμό, στον φυσικό αερισμό και φωτισμό, στη χρήση οικολογικών υλικών, στη διαχείριση της ενέργειας και των πρώτων υλών, στην ανακύκλωση και στην επανάχρηση. Ομολογώ ότι τα τελευταία πολλά έργα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, έχουν να κάνουν με επανάχρηση παλιών εγκαταστάσεων. Και βεβαίως, περνώντας στην κυκλοφορία, που είναι πολύ μεγάλη σημασία, έχει σημασία για μας η συνδεσιμότητα και οι διαδρομές, η προσβασιμότητα και σίγουρα σε επίπεδα άνεσης, η θερμική, οπτική και ακουστική άνεση, οι λειτουργικές σχέσεις χώρων, οι ευχάριστοι και άνετοι χώροι, ενώ ταυτόχρονα και η ευελιξία αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο σχεδιασμού. Έτσι, λοιπόν, οι ευέλικτοι χώροι είναι κάτι το οποίο αναζητούμε συνήθως στα έργα, χώροι ευέλικτοι και μεταλλασσόμενοι. Πολύ σημαντικό είναι για μας μία εναλλαγή ανοιχτών κλειστών χώρων, πράγμα το οποίο επίσης προσπαθούμε να το συναντήσουμε συχνά στα έργα μας. Η δυνατότητα εκτόνωσης των περιβάλλοντα χώρων στην αυλή ή σε ένα αίθριο, εφόσον είναι δυνατόν. Και βεβαίως, περνώντας μετά σε θέματα κατασκευής, επιλογής υλικών κτλ., νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική διαχρονικότητα και οικονομία. Έτσι, λοιπόν,
φροντίζουμε συνήθως να επιλέγουμε ανθεκτικά υλικά με μειωμένες ανάγκες συντήρησης, κατασκευές που αντέχουν σε καταπονήσεις, σίγουρα αλληλογισμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, διότι είναι πλέον βαρύνουσα σημασίας. Και βεβαίως όσο αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία, προσπαθούμε, εφόσον υπάρχει περιθώριο σε ένα έργο, να τα προτείνουμε και να τα εισαγάγουμε, τη χρήση της τεχνολογίας, προηγμένων υλικών, αλλά και φυσικά συστημάτων. Περνώντας στον τομέα του τουρισμού και στους χώρους φιλοξενίας, γιατί είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα, κάναμε τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και μία πρόσκληση που είχαμε στην ξενία, μία έρευνα για το τι περιμένει να δει ο σύγχρονος επισκέπτης, τι περιμένει να συναντήσει σε έναν χώρο φιλοξενίας. Έτσι λοιπόν, μετά από έρευνα, καταλήξαμε σε κάποιες πολύ σημαντικές παραμέτρους, πυλώνες, που θα ήταν καλό να λάβουν υπόψη όχι μόνο οι σχεδιαστές, θα έλεγα και οι επενδυτές, ξενοδόχοι, οι οποίοι ουσιαστικά αναζητούν μία σύγχρονη ματιά και βεβαίως διεκδικούν τον σύγχρονο επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζοντας μονάδες τουρισμού, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να μπορέσει κανένας να αξιοποιήσει την τοπική ιστορία, να αξιοποιήσει την παράδοση και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου. Επίσης, διαπιστώνουμε και από την εμπειρία μας, αλλά και από τα διαβάσματά μας, ότι και η υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, το design, έχει επίσης βαρύνουσα σημασία. Είναι πολύ σημαντικό, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά και επιλογής επίπλου, φωτισμού, να μπορέσει κανένας να παράξει χώρους με πολύ υψηλή ποιότητα. Σίγουρα, το κομμάτι της τεχνολογίας είναι και αυτό ένα από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες. Η τεχνολογία με τις διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει στις μονάδες φιλοξενίας, τόσο στο πώς προσεγγίζει κανένας τον χρήστη, πώς ο χρήστης αξιοποιεί είτε τις έξυπνες συσκευές, είτε άλλου είδους συσκευές, τέλος πάντων, για να κάνει είτε τις κρατήσεις του, είτε οτιδήποτε, αλλά βεβαίως αυτό λειτουργεί και αμφίδρομα, δηλαδή και το ξενοδοχείο το ίδιο, μέσω της τεχνολογίας μπορεί να έχει μια πολύ καλή πρόσβαση και να προσφέρει υπηρεσίες στους επισκέπτες. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η τεχνολογία η οποία ουσιαστικά εφαρμόζεται στο ίδιο το κτίριο από τις βάσεις δεδομένων ή τους αυτοματισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κτιρίου. Και βεβαίως το κομμάτι της αειφορίας, ο σεβασμός των περιβάλλων, η πρόθεση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της οικολογικής δόμησης αποτελούν βασική προϋπόθεση για να αντικρίσουμε το μέλλον. Περνώντας τώρα στο έργο το οποίο αντιμετωπίσαμε και κληθήκαμε να βοηθήσουμε τέλος πάντων στην ενεργειακή του, λειτουργική του, μορφολογική του αναβάθμιση, ήταν μια πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα. Μια μονάδα η οποία σχεδιάστηκε την δεκαετία του 70. Ήταν περίπου η δυναμικότητά της γύρω στις 240 κλίνες, εμβαδών γύρω στα 12.000 τετραγωνικά, σε ένα οικόπεδο έκτασης 27 στρεμμάτων. Μπροστά σε μια πολύ γοητευτική παραλία, πράγμα το οποίο δεν αντιληπτό τώρα βέβαια από τη φωτογραφία, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν σε ένα μοναδικό σημείο, μια καταπληκτική παραλία περιοχή της Κέρκυρας, στη Γλυφάδα. Πλην όμως, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, είχε πολλά μορφολογικά προβλήματα, είτε σε επίπεδο όψεων, ήταν μεγάλος ο κτηριακός όγκος, δυσμενείς προσβάσεις, δύσκολο στην κυκλοφορία του, προβληματικό στη λειτουργία του. Γενικώς ήταν ένα κτίριο το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά, τόσο κατασκευαστικά όσο και μορφολογικά θέματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι το κτηριακό συγκρότημα, γιατί δεν ήταν μόνο ένα το κτίριο, ήταν δύο ουσιαστικά τα κτίρια. Ήταν αυτό το δεύτερο, ήταν αυτό που αντικρίζουμε τώρα στα δεξιά μας, και που ήταν συνεδριακό κέντρο, και ένα τρίτο κτίριο, ένα τεράστιο κιόσκι. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μορφολογικά ασύνδετα, πράγμα το οποίο μας δυσκόλευε εξαιρετικά στο να μπορούμε να βρούμε κάπως να τα συνδέσουμε.
πρέπει να πω ότι ιδανικά είναι σε ένα έργο κανένας να έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο προϋπολογισμό. Συνήθως όμως αυτό είναι ουτοπία. Συνήθως έχουμε πολύ συγκεκριμένους προϋπολογισμούς να διαχειριστούμε. Κατά συνέπεια, πρέπει να βρίσκουμε πάντα λύσεις έξυπνες και εφικτές. Εδώ είναι ένα εσωτερικό έθριο ξενοδοχείου. Έτσι λοιπόν, η προσέγγιση μας έγινε ταυτόχρονα σε τεχνικό επίπεδο για τον εξορθολογισμό όλων των προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα θέλαμε να βρούμε και ένα πολύ ισχυρό αφήγημα για το έργο. Μία πολύ ισχυρή κεντρική ιδέα, παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές. Όπως σας είπα, για το λόγο του προϋπολογισμού και λόγω των όλων των συνθήκων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο έργο. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε μελετώντας τον τόπο, μελετώντας την πόλη της Κέρκυρας, την αρχιτεκτονική, τα χρώματα, τις υφές. Είναι ένας μοναδικός τόπος, τον οποίο έπρεπε να εμπνευστούμε. Όπως επίσης, αυτό το οποίο από τις έρευνές μας διαπιστώσαμε, η Κέρκυρα έχει μια εξαιρετική χλωρίδα. Έχει σπάνια είδη φυτών, κάτι το οποίο είχε εξαιρετική σημασία για μας, γιατί θέλαμε οπωσδήποτε αυτό να το επισημάνουμε και να το εντάξουμε με κάποιο τρόπο μέσα στο έργο. Ταυτόχρονα όμως, μελετώντας για τους μύθους και την ιστορία του νησιού, διαπιστώσαμε με έκπληξη πόσα πάρα πολλά κοινά στοιχεία, μάλλον πόσα ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί κανένας να συναντήσει στον Όμηρο. Στον Όμηρο, στην Οδύσσια συγκεκριμένα, μια και η τελευταία στάση του Οδυσσέα πριν από τη Μυθάκη ήταν η Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια εξαιρετική αφήγηση για το πώς ήταν το παλάτι του Αλκίνου και πώς δέχτηκαν τον Οδυσσέα. Και από το διαβάζοντας λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όχι μόνο που αξίζει ειλικρινά να ανατρέξετε. Όχι μόνο στο κομμάτι της φιλοξενίας και πώς αντιλαμβάνονταν στους μυκηναϊκούς χρόνους και στους ομηρικούς χρόνους το θέμα της φιλοξενίας, αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και χωρικά τι περιγραφές έκανε, τόσο για το παλάτι, αλλά κυρίως και για τις υλικότητες, για τα χρώματα και για τους διάφορους χώρους, τέλος πάντων, μέσα στους οποίους κινούνταν. Υπάρχουν αναφορές για το πράσινο, υπήρχαν εσωτερικοί κήποι στο παλάτι του Αλκίνου. Έχουμε αναφορές σε χρώματα, οι οποία θα έλεγα ότι σχεδόν ταυτίζονται και με τις χρωματικές παλέτες που μπορούμε να συναντήσουμε αργότερα στην ιστορία του τόπου. Έτσι λοιπόν, μας δημιουργήθηκε η ανάγκη με κάποιον τρόπο όλα αυτά να τα ενοποιήσουμε, να τα παντρέψουμε και να έχουμε ένα κοινό αφήγημα. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να συνθέσουμε τα διάφορα στοιχεία που είχαμε βρει, διαπιστώσαμε ότι είχαμε μία απίθανη ταύτιση με το master plan το δικό μας, είχε μία απίθανη ταύτιση με το πώς περιγράφεται το παλάτι του Αλκίνου. Έτσι λοιπόν, το κεντρικό μας κτίριο θα μπορούσε θεωρητικά κανένας να πει ότι ήταν το παλάτι, με τους εσωτερικούς κήπους, που είναι τα εσωτερικά μας έθρια. Την αγορά ήταν ο χώρος όπου μαζεύονταν, ήταν ένας χώρος συνέβρεσης και αναψυχής, που συμπτωματικά είχαμε και εμείς ένα τέτοιο τόπο. Και βεβαίως ο χώρος άθλησης, όπου είναι σήμερα ο χώρος της πισίνας, που ήταν ο χώρος όπου διεξάγονταν οι αγώνες όταν οι θέακες είχαν ένα φιλοξενούμενο. Είχε εξαιρετικό λοιπόν ενδιαφέρον, οπότε θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας και να περάσουμε στη συνέχεια στο πώς προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, κάναμε μία απόπειρα να διασπάσουμε τον όγκο στο κτίριο, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα σε ό,τι αστοχίες μπορεί να είχε και ατέλειες η αρχιτεκτονική του κτιρίου και με τη βοήθεια του χρώματος και κάποιων υλικών να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε την κατασκευή, τη μορφή και τις όψεις. Εξαιρετική σημασία για μας ήταν να μπορέσουμε να σημάνουμε την είσοδο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία εισαγωγή στο κτίριο που να γοητεύει τον επισκέπτη. Έτσι λοιπόν, με συγχωρείτε, δημιουργήσαμε κάποιους επιπλέον όγκους διάτριτους ή υπαίθριους, οι οποίοι κάνουν εισαγωγή στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να εξοραίσουμε και τα υπόλοιπα κτίρια με διάφορες ενέργειες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Πολύ σημαντικό για μας ήταν να μπορέσουμε να... Εδώ βλέπουμε τη στάθμη της εισόδου. Το κτίριο, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω του εκκλινούς του εδάφους, είναι άλλο το επίπεδο της εισόδου, το οποίο διακρίνουμε στο κάτω τμήμα της κάτωψης, ενώ ο επισκέπτης, για να μπορέσει να βγει στον κήπο και να οδεύσει προς τη θάλασσα, θα πρέπει να κατέβει κάποιες στάθμες παρακάτω. Έτσι λοιπόν, εισερχόμενος κανένας στο κτίριο, συναντάει μία ρεσεψιόν, η οποία είναι υπαίθρια, κάτι το οποίο είναι αναπάντεχο, καθώς προσπαθούμε να εισάγουμε το πράσινο μέσα στο κτίριο και να δημιουργήσουμε ένα σκηνικό το οποίο είναι μάλλον αναπάντεχο. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο πράσινο και πώς αυτό εισέρχεται στους εσωτερικούς χώρους, κάπως εξαφανίζοντας τα όρια, και δημιουργούμε χώρους εστίασης οι οποίοι υιοθετούν τόσο τις υλικότητες, τα χρώματα και ουσιαστικά το κτίριο αντιμετωπίζεται ενιαία με κοινές παλέτες και φυσικά με τις ιστορικές αναφορές τις οποίες σας ανέφερα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν οι διάφοροι χώροι αποκτούν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, οι χώροι εστίασης, ενώ οι υπαίθριοι χώροι αποκτούν και αυτοί μία μοναδική αισθητική και μία θεατρικότητα. Έχουμε τους χώρους σύνδεσης και κυκλοφορίας, τους οποίους προσπαθήσαμε να τους εξορθολογήσουμε όσο περισσότερο γινόταν, για να μπορέσει να προσανατολίζεται ο επισκέπτης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δημιουργήσαμε στάσεις και πορείες και πολλές ζεστές και ενδιαφέρουσες γωνιές, γιατί πλέον είναι πολύ σημαντικό να δημιουργεί κανένας εμπειρίες στους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους, δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα να προβάλλουμε μία νέα αισθητική και μία εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορεί να είναι ένα δωμάτιο, όπου το χρώμα έχει και αυτό μία πολύ ισχυρή παρουσία. Οι υλικότητες, οι οποίες σας ανέφερα και πριν, το μέταλλο, ο χαλκός, ο μπρούντζος, τους σκουριασμένες επιφάνειες μετάλλου, είναι και αυτά έτσι από τα συστατικά στοιχεία, το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε. Με κάποιες απόψεις από τα δωμάτια, πιο εστιασμένες. Στο παλιό χώρο του συνεδριακού, το δεύτερο και μικρότερο κτίριο που σας έδειξα, είναι ο χώρος όπου ουσιαστικά φιλοξενούνται οι χώροι ευεξίας, οι χώροι ευεξίας και άθλησης, ενώ στην αγορά είναι το μεγάλο ξύλινο κιόσκι, το οποίο έχει μεταμορφωθεί, ουσιαστικά φιλοξενεί τους χώρους αναψυχής και λειτουργεί και σαν υπαίθριος, ανοιχτός χώρος εστίασης. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να αναφέρουμε ότι έχει γίνει μία προσπάθεια στο βαθμό που ήταν εφικτό να εξορθολογιστεί και ενεργειακά το κτίριο, πέρα από λειτουργικά και μορφολογικά φυσικά, με μία προσπάθεια να εισάγουμε συστήματα σκιασμού, συστήματα δροσισμού μέσω ανεμιστήρων, το οποίο είναι φυσικά μία ήπια μορφή. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε στεγασμένους χώρους, ημιπαίθριους χώρους αρκετούς, ώστε να υπάρχει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα από τους κλειστούς στους ανοιχτούς χώρους. Και γενικά έχουμε κάνει μία προσπάθεια να δημιουργήσουμε χώρους με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα. Μία αρχιτεκτονική γενικά, όπως σας ανέφερα, που σέβεται την ιστορία του νησιού και τον τόπο και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μνήμες για τους επισκέπτες μας. Και ένας από τους λόγους που θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το έργο μαζί σας είναι γιατί πέρα από την όποια λειτουργική, ενεργειακή, μορφολογική αναβάθμιση πετύχαμε στο κτίριο με τις παρεμβάσεις μας, νομίζω ότι αυτό το οποίο το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι η μαγεία που ανακαλύψαμε στις αφηγήσεις του Ομήρου και προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσα στο κτίριο, μέσα από τα χρώματα, τις υφές, τα στοιχεία της φύσης. Δώσαμε λοιπόν στους χώρους εικόνες που πραγματικά πιστεύουμε ότι διεγείρουν τις αισθήσεις. Ο επισκέπτης βιώνει τη μαγεία των χρωμάτων, γοητεύεται με τα παιχνίδια του φωτός και της σκιάς
και απολαμβάνει έναν μοναδικό τόπο ξεκούρασης, χαλάρωσης και διακοπών. Σας ευχαριστούμε πολύ.